Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε και σήμερα κοντά σας για να δούμε και να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Ξεκινήσουμε με τα όσα δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός από την Κοζάνη σε μία συνέντευξη με πολλά ερωτήματα, με πολλές ειδήσεις, με πολλές παροχές. Είμαστε εξάλλου λίγο πριν από τις εκλογές, να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Το βασικότερο όμως από όλα είναι πως κάποιοι συνάνθρωποι μας, έστω και προσωρινά και για μία φορά εφάπαξ, θα λάβουν ένα επίδομα. Μιλάμε για τους συνταξιούχους. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας και τον κύριο Μητρόπουλο και την κυρία Νούκα να μας εξηγήσουν τι ακριβώς σημαίνουν αυτές οι παροχές της κυβέρνησης προς τους συνταξιούχους, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να πάρουν τις αυξήσεις που δόθηκαν το 7,75% από την αρχή του χρόνου. Ένας μποναμάς, θα λέγαμε, από 200 έως 300 ευρώ, θα μας τα εξηγήσει και αυτά ο κύριος Μητρόπουλος. Όπως επίσης, καλό ήταν το γεγονός ότι μπαίνουν σε ισχύ εκ νέου οι 120 δόσεις. Για όσους χάσαν τις δόσεις, θα μπορούν να επαναφέρουν τη ρύθμιση πληρώνοντας δύο συνεχόμενες δόσεις μαζί και θα μπουν και πάλι στη ρύθμιση και από ό,τι λένε οι δόσεις οι οποίες χαθήκανε θα μεταφερθούν στο τέλος της συνολικής ρύθμισης. Και αυτό είναι ένα καλό νέο για να μπορέσουν να πληρώσουν όσοι έχουν, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό δεν έχει. Όπως επίσης καλό νέο, κυρίες και κύριοι, είναι το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα ρυθμιστούν τα χρέη της πανδημίας από 36 μέχρι 72 δόσεις. Δεν είπε όμως κάτι για το χάρισμα της επιστρεπτέας προκαταβολής, της μη επιστρεπτέας, γιατί σε αυτό είχε πει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εναπόκειται στη διάθεση των κρατών μελών να χαρίσουν ή όχι αυτή την επιδότηση προς τις επιχειρήσεις. Εκεί, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι πρέπει να μπει ένας φόρος, λέμε μπαίνει ο φόρος γιατί το απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει χαρίστε τα, οι δικοί μας δεν μπορούμε να τα χαρίσουμε, λέει, γιατί πώς θα κάνουμε την πολιτική αν δεν μας θα επιστρέψετε πίσω. Άσχετα αν δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσοι από αυτούς που πήρανε μπορούν να επιστρέψουν τα χρήματα πίσω και πόσες επιχειρήσεις είναι σε ισχύ από αυτές που εισπράξανε. Όμως θα ακούσουμε το απόσπασμα του κυρίου Μητσοτάκη για την επιδότηση, την εφάπαξ επιδότηση των 200-300 ευρώ. Θα ακούσουμε όμως και το τι δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης για τη Συμφωνία των Πρεσπών, όπου τι είπε, τα ίδια που έλεγε πάντα. Πάμε παρακαλώ να δούμε τα βίντεο. Τώρα για τη Συμφωνία των Πρεσπών έχω τοποθετηθεί πολλές φορές, η θέση η δικιά μου δεν έχει αλλάξει και θέλω να θυμίσω ότι και προεκλογικά όταν μιλούσα στην Βουλή είχα εκφράσει τις επιφυλάξεις μου για τις πτυχές της συμφωνίας που θεωρούσα ότι ήταν κατακριτές. Είχα πει όμως ταυτόχρονα ότι άπαξ και κυρωθεί η συνθήκη των Πρεσπών, δεν είναι μια συνθήκη που μπορεί να αλλάξει. Όμως παρακολουθούμε προσεκτικά την υλοποίησή της και καθώς η γειτονική χώρα πια έχει μπει σε μια πορεία προσέγγισης προς την Ευρώπη, έχουν ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις, κάτι το οποίο το επιθυμούσαμε, πρέπει να σας πω ότι έχουμε και διαπραγματευτικά όπλα, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι αυτές οι πρόνοιες της Συμφωνίας των Πρεσπών, που εν πάση περιπτώσει είναι προς όφελος των εθνικών συμφερόντων, θα υλοποιηθούν από την γείτονα χώρα. Είμαστε σήμερα στην θέση να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για την υλοποίηση του προϋπολογισμού του 2023. Επειδή, όπως έχω πει πολλές φορές, η οικονομία μας αναπτύσσεται καλύτερα από το προσδοκόμενο, αυτό δημιουργεί και περισσότερα έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό. Οπότε είμαι σήμερα σε θέση να αναγγείλω ότι θα υπάρχει ένα έκτακτο βοήθημα για συνταξιούχους οι οποίοι δεν είδανε αύξηση στις συντάξεις τους λόγω της προσωπικής διαφοράς, το οποίο θα είναι μεταξύ 200 και 300 ευρώ ανάλογα το ύψος των συντάξιμων αποδοχών τους και της τυχόν σύνταξης που έλαβαν. Συγκεκριμένες εξαγγελίες θα γίνουν αύριο από το Οικονομικό Επιτελείο, από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υπουργό Εργασίας. Η παροχή αυτή, το έκτακτο βοήθημα αυτό, θα δοθεί εφάπαξ και εκτιμούμε ότι το δημοσιονομικό του κόστος μπορεί να προσεγγίσει 400 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια σημαντική δηλαδή πρόσθετη βοήθεια. Πάντα τονίζω όμως στα πλαίσια των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων. Λοιπόν, εκλογές έρχονται, ο Πρωθυπουργός παρέχει στους πολίτες, οι παροχές πάντα είναι ευπρόσδεκτες, αλλά και κάποιοι άλλοι παλιότερα κάναν παροχές, αλλά μετά χάσανε, καταλαβαίνετε. Το θέμα είναι το εξής.
Καλά κάνει και κάνει τις παροχές. Όμως θα περίμενα από τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος όντως αυτά που είπε τα είχε πει, ότι αν υπογραφεί συμφωνία δεν μπορεί να αλλάξει. Τα έλεγε από τότε. Φύγανε και από τη Βουλή. Αυτά όλα τα θυμόμαστε. Τότε στην ψηφοφορία κτλ. Δεν αλλάζει όμως τίποτα. Όταν βλέπει σήμερα ο Πρωθυπουργός ότι οι Σκοπιανοί δεν τηρούν βασικές αρχές της συμφωνίας που υπέγραψε για λογαριασμό των 151 βουλευτών και όχι του ελληνικού λαού, ο Αλέξης ο Τσίπρας και η πλευρά των Σκοπίων, ο Ζώνας Ζάεφ. Εδώ υπάρχουν τόσες παραβιάσεις και παραβάσεις. Τους ανέπτυξε και η κυρία Θάνο μερικές εκ των οποίων. Η κυρία Θάνο ήταν τότε δικαστικός και είπε ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να καταργηθεί ή να καταγγελθεί και προσωρινά να σταματήσει να υπάρχει. Αυτά τα έχει πει η Θάνο. Μπορεί να καταγγείλει κανείς συμφωνία ή να την διακόψει, να την σταματήσει, να την τερματίσει. Ο κ. Μητσοτάκης τα έχει ακούσει αυτό, όπως έχει ακούσει και όλα όσα λένε οι Έλληνες πολίτες, οι Έλληνες επιστήμονες, αυτοί που παρακολουθούν από κοντά τα βήματα των Σκοπιανών, οι οποίοι συνεχώς παραβιάζουν τη συμφωνία των Πρεσπών. Εμείς λοιπόν λέμε ότι τους έχουμε στο χέρι, σύμφωνα και με τον Πρωθυπουργό, γιατί έχουν κάνει αίτηση για την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα μπορεί να πάσα στιγμή, αν δεν συμμορφωθούν, να τους σταματήσουμε. Μα είναι δυνατόν η Ελλάδα να παρακαλάει τα Σκόπια να συμμορφωθεί με μια συμφωνία που υπέγραψε? Είναι δυνατόν η Ελλάδα να εκλιπαρεί τα Σκόπια και να εκλιπαρεί τους Βουλγάρους να κάνουν αυτό το οποίο δεν κάνουν οι δικοί μας? Είναι δυνατόν οι Σκοπιανοί, τα είπε Μητσοτάκης αυτά, κύριε Πρόεδρε της κυβέρνησης, να υπογράφουν συμφωνία με τους Βουλγάρους ότι δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα και εμείς να τους αναγνωρίζουμε τη μακεδονική γλώσσα που υπέγραψε για λογαριασμό των 151 βουλευτών και μόνο ο Αλέξης ο Τσίπρας? Είναι δυνατόν να μην έχετε κάνει πράγματα και θάματα για να αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτό το έργο, να μην κάνετε έστω ένα δημοψήφισμα? Έστω ένα δημοψήφισμα για να καταγγείλετε και να καταργήσετε αυτή τη συμφωνία? Μια κάκιστη συμφωνία όπως την έχετε χαρακτηρίσει. Και πάτε σήμερα στην Κοζάνη, στην καρδιά της Μακεδονίας και λέτε ότι εντάξει, είχα τις επιφυλάξεις μου και εκφράζετε κατά κάποιο τρόπο τη λύπη σας. Αυτό όμως, κύριε Πρόεδρε, με όλο το σεβασμό που τρέφω προς το πρόσωπό σας και την ιδιότητά σας, δεν φτάνει για εμάς. Δεν φτάνει. Δεν κάνατε αυτά τα οποία περιμέναμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα πάμε στην γείτονα χώρα όπου οι άνδρες της ΕΜΑΚ επιστρέψανε, κάνανε ό,τι μπορούσαν, σώσανε ζωές. Η καταστροφή όμως είναι μεγάλη. Κάποιοι υπολογίζουν την ζημιά στην Τουρκία για 50 με 55 δις. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να φτάσει και στα 84 δις η ζημιά που έγινε στην Τουρκία λόγω του πολύ πολύ μεγάλου του σεισμού, του σεισμού Μαμούθ που έγινε πριν λίγες ημέρες. Μιλάμε για μια βιβλική καταστροφή και είναι σίγουρο ότι αυτή η βιβλική καταστροφή, κατά την άποψή μου πάντα, θα επιφέρει και την πολιτική καταστροφή του δικτάτορα Ερντογάν, ο οποίος πλέον δεν αναζητεί βοήθεια από τη Ρωσία, αναζητεί βοήθεια από την προηγμένη Δύση, την οποία μέχρι εχθές έβριζε. Και είναι σίγουρο ότι ο λαός, ο απλός λαός και ιδίως οι Κούρδοι και οι Άραβες που μένουν σε αυτές τις περιοχές είναι εκείνοι οι οποίοι πληρώνουν την όλη πολιτική ενός δικτάτορα που φέρει το όνομα Ερντογάν. Πάμε όμως τώρα στα σύνορα στον Εύρο. Ξέρετε, η κυβέρνηση αποφάσισε και καλά έκανε να ενισχύσει τα σύνορα προσλαμβάνοντας 250 νέους σύνοροι οφύλακες με σκοπό να είναι στην πρώτη γραμμή των σύνορων στον Εύρο ώστε να αποτρέπουν εισόδους αυτομεταναστών. Τα καλά παιδιά, γιατί είναι καλά παιδιά, πήγανε, δηλώσανε υποψηφιότητα, είπαν η πολιτεία με τους κανόνες πόρες εσείς σε 250 θα έρθετε και ελάτε τώρα για να πάτε στα σύνορα να πιάσετε δουλειά. Όμως, επειδή κάποιοι από αυτούς είναι για γέλια και για κλάματα θα έλεγα εγώ, τι κάνουνε για να μην πάνε για τη δουλειά που πήγαν να αποβάλουν την υποψηφιότητα και προσλήφθηκαν, για να μην πάνε λοιπόν σε αυτό που προσλήφθηκαν όπως γίνεται πάντα, βρίσκουν διάφορες προφάσεις. Η κυριότερη από την οποία όμως είναι ότι οι μισοί σχεδόν, δηλαδή 100 άτομα από τα 250, ξαφνικά εμφανίζουν σύμφωνα συμβίωσης και μεταξύ τους, δηλαδή γκέι σύμφωνα και μεταξύ τους.
και μερικοί από αυτών εμφανίζουν σύμφωνα συμβιώσεις ξαφνικά για να μην να πάρουν λέει, τα πέντε μόρια που δικαιούνται, ώστε να μην πάνε στα σύνορα αλλά να μείνουν στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά λοιπόν είναι τσακπινιές και πονηριές Ελλήνων, δεν μπορούν να περάσουν. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εμφανίζεται αποφασισμένο να κάνει έρευνες και δεν μπορεί να προλαμβάνεται κάποιος για να πάει στην Α θέση και στη διαδρομή για να πάει εκεί να μένει μέσα στην πόλη για να μην πάει το παιδί για τη δουλειά την οποία προσλήφθηκε. Αυτοί λοιπόν είναι συνοριοφύλακες για γέλια, οι οποίοι προτιμούν να δηλώνουν ότι είναι γκέι, ότι κάνουν σύμφωνα συμβίωση μεταξύ τους. Δεν θα να πω άλλη έκφραση, καταλαβαίνετε, για να μην πάνε εκεί για τη δουλειά την οποία προσλήφθηκαν. Και επειδή στο δεύτερο και στο τρίτο μέρος θα έχουμε, όπως σας είπα, και τον καθηγητή τον κύριο Μητρόπουλο και την κυρία Νούκα εδώ πέρα και τον κύριο Βερβεσό, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, μαζί με τον Αντώνη Κουκορίκο, θα συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, για το θέμα των πληστηριασμών. Όπως σας είπα και χθες, αναμένονται δεκάδες χιλιάδες πληστηριασμοί, περίπου 10.000 πληστηριασμοί, αν θυμάμαι καλά, μέχρι το καλοκαίρι. Και αυτά αναμένεται σιγά σιγά να δημιουργήσουν μια άλλη εικόνα στην ελληνική κοινωνία με εξώσεις. Υπάρχει ένα σοκ και ένα δέος, κυρίες και κύριοι, με απόφαση του Αρείου Πάγου, μια απόφαση υπέρ των funds και βέβαια ακολουθεί μια κόλαση εξώσεων και πληστηριασμών. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία βιώνουμε μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, τη στιγμή μάλιστα που τα funds, τα κοράκια όπως αποκαλούμε, κατέχουν σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί το 85% του ιδιωτικού χρέους, δηλαδή από τα 100 δις που είναι περίπου το ιδιωτικό χρέος, τα 85 δις είναι, κυρίες και κύριοι, χρήματα τα οποία κρατάνε στα χέρια τους, χρέη μάλλον τα οποία κρατάνε στα χέρια τους τα funds. Και όπως διαβάζουμε στην εστία του, σε άρθρο που υπογράφει ο Μανώλης ο Κοτάκης, κατά τις ημέρες που γινόταν η συζήτηση στον Άριο Πάγο, εκεί πηγαίναν δικηγόροι, καθηγητές πανεπιστημίου κλπ. Και όλοι αυτοί οι καθηγητάδες για να υποστήριξουν τις εταιρείες που, με τις οποίες προφανώς συνεργάζονταν και να πείσουν τους κυρίους του Αρείου Πάγου, τους αριοπαγίτες, ότι δεν είναι σωστό να βγάλουν μια απόφαση υπέρ των δανειοληπτών, γιατί μια τέτοια απόφαση, λέγανε, θα έχει ένα κόστος 18 δις, είναι το πέναλτι που θα πρέπει να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο για εγγύησεις προς τα funds, που φτάσαμε και τους τα χαρίσαμε και εγγυούμαστε, έτσι λένε, και τους τα χαρίσαμε και εγγυούμαστε. 18 δις θα πληρώσει το ελληνικό δημόσιο, άρα θα πάμε σε νέα μνημόνια, αν είναι δυνατόν, και ότι όλα αυτά για το καλό μας, να βγουν έξω τα σπίτια για το καλό μας όσοι χρωστάνε, να τους εκπληστηριαστούν τα σπίτια για το καλό μας όσων δεν μπορούν να πληρώσουν και για το καλό μας να μην πάμε σε νέα μνημόνια. Πώς είναι αυτή, σου λέει τώρα, τι να κάνουμε. Και βέβαια υπάρχει και η άλλη πλευρά όπου δηλώνει ότι το δημόσιο θα χάσει 51 ολόκληρα δισεκατομμύρια ευρώ από τους φόρους, καθώς τα funds με τις ειδικές συμφωνίες που έχουν επισυνάψει και η προηγούμενη κυβέρνηση Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πληρώνουν φόρους και τα κίνητα θα γράφονται κατευθείαν στα funds χωρίς να πληρώσουν φόρους. Τα χαρίσαμε όλα και δεν πληρώνουν και μία δραχμή φόρο. Αυτή είναι η μαγιά αυτών που έχουν χρήματα και αυτή είναι η δυστυχία αυτών που δεν έχουν να πληρώσουν, όχι γιατί είναι μπαταξίδες, γιατί είναι οι συγκυρίες, ήταν τα μνημόνια, ήταν η χρεοκοπία της χώρας μας, ήταν η πανδημία, όλα αυτά και η ακρίβεια και όλα αυτά τα οποία βιώνουμε δυστυχώς τα τελευταία χρόνια όλοι μαζί. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω τον κύριο Αντώνη Κουκορίκο. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να ξεκινήσω εγώ από τον σεισμό στην Τουρκία και στη Συρία. Καταρχήν, παρατήρησα ότι ήδη ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Τσαβούσογλου, εκμεταλλεύεται αυτές τις σχέσεις, τις εγκάρδιες με την Ελλάδα για να διαφημίσει, κυρίως τους Αμερικανούς βέβαια, ιδίως όταν είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, ότι είμαστε σε πολύ στενές σχέσεις με την Ελλάδα, δείχνουμε αλληλοβοήθεια, είμαστε πυλώνα σταθερότητας, ανάπτυξης και ειρήνης στην περιοχή. Αυτή είναι η προσφορά μας στις δημόσιες σχέσεις της Τουρκίας. Ενώ θα μπορούσαμε κάλλιστα να
διορθώνουμε εντός εισαγωγικών, αποκαλύπτοντας το πραγματικό, τις πραγματικές διαθέσεις της Τουρκίας ακόμα και τις ημέρες των σεισμών έναντι της Ελλάδας, έναντι της Κύπρου και έναντι των άλλων γειτόνων. Φυσικά στην Βουλή συζητιόταν το θέμα σήμερα του επιδόματος για τους συνταξιούχους. Ο κάθε επίδομα είπαμε ότι είναι ευπρόσδεκτο, γιατί οι συνταξιούχοι τα έχουν πληρωμένα 2, 3 και 4 φορές αυτά τα χρήματα που παίρνουν. Δεν τους τα χαρίζει κανένας. Αντιθέτως από αυτά που τους έχουν πάρει μέσα από 2, 3 και 4 διαδικασίες λαιλασίας των αποθεματικών των ταμείων, τους επιστρέφουν κάτι λίγα ψίχουλα. Είναι, Αντώνη, ακριβώς όπως τα λες. Έχουν στερηθεί πάρα πολλά οι συνταξιούχοι. Από τα δικά τους λεφτά τώρα, έτσι. Τους κάνουν ευεργεσία. Κοίταξε, τους κάνουν ευεργεσία, όμως για φαντάσου ότι και αυτά τα 200-300 ευρώ είναι ένα ικανοποιητικό ποσοστό στη φτώχεια που ζούμε. Μια οικογένεια μπορεί να βγάλει το μήνα με 200-300 ευρώ παραπάνω. Το ρεύμα δεν πληρώνει. Ναι, τσοντάροντας τα υπόλοιπα, έτσι, στην υπόλοιπη σύνταξη. Είναι ένα βοήθημα. Είναι ένα βοήθημα. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα. Είναι ένα βοήθημα, αυτό είναι σίγουρο. Φυσικά θα μπορούσε αυτό που κάνει για τις τράπεζες να το κάνει και για όλες τις επιχειρήσεις και για όλους τους επαγγελματίες. Δηλαδή, τον αναβαλλόμενο φόρο, που είναι 58 νομίζω δισεκατομμύρια, για τους τραπεζίτες μόνο, να τον κάνει και για τις επιστρεπτές προκαταβολές των υπόλοιπων επαγγελματιών. Ή να κάνει στους τραπεζίτες 70 δόσεις, 120 δόσεις, όσες θέλουν να τους κάνει. Έτσι, και όσες αντέχει το αυτό. Αλλά όχι να χαρίζει, όχι να χαρίζει τον αναβαλλόμενο φόρο. Βέβαια, εμείς είχαμε πει μια δεκαετία πριν, όταν σχεδιάστηκε ο αναβαλλόμενος φόρος για τις τράπεζες, ότι δεν πρόκειται ποτέ να πληρωθεί. Γι' αυτό και αναβάλλεται. Για τις μικρές επιχειρήσεις όμως και τους επαγγελματίες μπορεί να δημιουργήσει μια νέα γενιά οφειλών και νέα γενιά προβληματικών μικροεπιχειρήσεων το γεγονός ότι θα τους χρεώσουν να πληρώσουν έστω και με δόσεις αυτή την επιστρεπτέα προκαταβολή. Σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών, αυτή πράγματι, όπως την περιέγραψε ο κ. Μητσοτάκης, αυτή πράγματι είναι η δέσμευση που είχε αναλάβει και προεκλογικά και βέβαια επιβεβαίωσε μετεκλογικά απέναντι στους Αμερικανούς, στους Γερμανούς και διάφορους άλλους ξένους. Απέναντι στους Έλληνες θα μπορούσε να αναλάβει κάλλιστα μία σαφή δέσμευση. Αντώνη, παρακαλάμε τους Σκοπιανούς να τηρήσουν τη συμφωνία, λέγοντάς, με συγχωρείς που σε διακόπτω, ότι αν δεν τηρήσετε τη συμφωνία, τώρα που πάτε να μπείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα σας τραβήξουμε το χαλί, θα σας σταματήσουμε. Δηλαδή πράγματα αδιανόητα. Δεν το λέμε ούτε αυτό για το λόγο ότι στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία έχουμε δεσμευτεί να μην το πούμε. Εκεί είμαστε. Δηλαδή, φτιάχνουμε μόνοι μας τις αλυσίδες μας για να έχουμε τη δικαιολογία μπροστά στον ελληνικό λαό να πούμε ότι υπάρχει αλυσίδα. Ποιος έφτιαξε τη συμφωνία με τις πρέσπες που δήθεν δεν μπορεί να καταλάβει. Η Μέρκελ. Λοιπόν, ποιος την υπογράφει, ο Τσίπρας. Ποιος έφτιαξε συμφωνία με τους Αμερικανούς. Ποιος διεκδικεί την εξουσία από τον Μητσοτάκη, ο Τσίπρας. Κατάλαβες. Δηλαδή, αλλάζει ο Μανολιός και βάζει τα ρούχα του αλλιώς και εμείς είμαστε στο πελατειακό κράτος και περιμένουμε να μας διορίσει. Σαν τους 150 που έλεγες πριν. Να, θα ζητήσω λίγο την υπομονή σου, γιατί έχουμε εδώ στο στούντιο την κυρία Ράπτη. Να πάμε λίγο να κάνουμε μία μικρή συνέντευξη με την κυρία Ράπτη. Εμείς θα επανέλθουμε με τον κύριο Βερβεσό, την κυρία Νούκα και τον καθηγητή τον κύριο Μητρόπουλο, για να συζητήσουμε όλα αυτά για τους πληστηριασμούς που πραγματικά αγγίζουν δεκάδες χιλιάδες οικογένειες. Πάμε λοιπόν και καλησπέριζουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ που μας θυμάται απόψε με την παρουσία σας. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι πάντα χαρά μου να έρχομαι εδώ και να συνομιλούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας με ένα μικρό σχόλιο στα πολλά που ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, αλλά κυρίως θέλω να σταθείτε στην αύξηση των συντάξεων, μάλλον στο επίδομα που παίρνουν οι συνταξιούχοι οι οποίοι δεν αύξησε σε συντάξεις τους για τον αλφαβήτα λόγο. Έως 300 ευρώ θα είναι το επίδομα που θα πάρουν οι συνταξιούχοι. Να μου πείτε δύο λόγια αν θέλετε για την επαναφορά των 120 δόσεων, αλλά και για τα χρέη που δημιουργήθηκαν στην πανδημία, τα οποία θα μπουν σε 36 έως 72 δόσεις. Και γενικά ένα μικρό σχόλιο για τη σημερινή συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δίνεται ακόμα μία μεγαλύτερη στήριξη στους πιο ευάλωτους, όπως είναι οι συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν είδανε λόγω προσωπικής διαφοράς αύξηση στη σύνταξή τους. Και αυτό ήταν κάτι, ας το πούμε έτσι, διορθωτικό όσον αφορά την υποστήριξή τους. Ο Πρωθυπουργός με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι και σε αυτούς οι οποίοι δεν πήραν την αύξηση τους ενισχύει, γιατί έτσι θα πρέπει να ενισχυθούν όλοι. Τώρα, σε ό,τι αφορά
και τους υγειονομικούς μας. Επίσης, η υποστήριξη προς το πρόσωπό τους με την αύξηση των 50 ευρώ είναι σημαντική και νομίζω ότι και αυτό είναι στην κατεύθυνση αυτή που είπαμε προηγουμένως, στην ενίσχυση των ανθρώπων οι οποίοι προσέφεραν τα μέγιστα όχι μόνο μες στην πανδημία, αλλά προσφέρουν καθημερινά. Και νομίζω είναι μια ομάδα η οποία θα πρέπει να τύχει ενίσχυση και περαιτέρω ενίσχυση στο μέλλον. Μας είπατε τη λέξη περαιτέρω ενίσχυση, γιατί όπως προαναφέρατε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν δώσει τη ζωή τους όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας και πιστεύω ότι κανείς Έλληνας πολίτης δεν θα λέγει οτιδήποτε για οποιοδήποτε προσφορά σε αυτούς τους ανθρώπους, κύριε Υπουργέ. Έτσι νομίζω και εγώ. Γι' αυτό και ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας με έναν πρόσθετο μισθό. Επίσης έγινε αύξηση στους μισθούς των εργαζομένων γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως επίσης και μια πρόσθετη, ας το πούμε έτσι, αύξηση στους αυτούς οι οποίοι υπηρετούν στα ΤΕΠΤΑ, στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, αλλά και στους αναισθησιολόγους, ακριβώς γιατί βρίσκονται σε κέρια πόστα της στήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Υπουργέ, πάμε λίγο στα δικά σας, γιατί ξέρετε τα υπόλοιπα τα της πολιτικής δεν τελειώνουν ποτέ, αν και αυτά εδώ που θα συζητήσουμε είναι πολιτική. Και θέλω να μου πείτε, εσείς ασχολείστε με θέματα ψυχικής υγείας. Στη μετα-COVID εποχή, πριν πάμε συγκεκριμένα στις δράσεις που έχετε κάνει και σε αυτά που εφαρμόζει το Υπουργείο σας. Στη μετα-COVID λοιπόν εποχή, κύριε Υπουργέ, έχουν εμφανιστεί περισσότερα συμπτώματα με ανθρώπους που έχουν διάφορα προβλήματα ψυχολογικά κυρίως και όχι μόνο. Ναι. Καταγράφηκε πολύ σημαντική αύξηση και στην κατάθλιψη, στο στρες και το εργασιακό στρες, αλλά παράλληλα σε ό,τι αφορά τα παιδιά και τους εφήβους, αύξηση στην επιθετικότητα πολλών νέων μας, αύξηση στην εξάρτηση από το διαδίκτυο, τόσο των αγοριών με gaming όσο και των κοριτσιών με ενασχόληση με τα κοινωνικά δίκτυα και παράλληλα υπήρξε και μικρή αύξηση σε ό,τι αφορά στην άνοια που καταγράφηκε, γιατί όσοι έμειναν μόνοι τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας επιτάθηκαν τα ζητήματα τα οποία είχαν σε σχέση με την νόσο αυτή. Άρα ήταν σαφές ότι θα έπρεπε να ενισχυθούν οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας και γι' αυτό το λόγο ο Πρωθυπουργός μέσα στην πανδημία δημιούργησε το ειδικό χαρτοφυλάκιο στο Υπουργείο Υγείας για την ψυχική υγεία και τις εξαρτήσεις για να δώσει ακριβώς όθηση στην ενίσχυση αυτών των υπηρεσιών και βεβαίως στην υποστήριξη των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Κύριε Υπουργέ, έχετε κάνει μια εθνική γραμμή, την εθνική μάλλον γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης το 10306, 10306. Και όπως διαβάζουμε εδώ, είναι 24 ώρες συμβολευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη ενηλίκων, παιδιών και εφήβων. Έχει αποδώσει αυτή η γραμμή στην προσπάθεια υποστήριξης αυτών των ανθρώπων που έχουν αυτά τα προβλήματα? Ναι, 2 χρόνια λειτουργεί αυτή η γραμμή. 2 χρόνια τα οποία βεβαίως ξεκίνησαν από την πανδημία και εντεύθεν σε συνεργασία με το Εγινήτιο Πανεπιστημιακό μας Νοσοκομείο και την Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Αργό, οι οποίοι διαθέτουν ειδικούς ψυχολόγους που απαντούν στη γραμμή. Έχει λάβει μέχρι σήμερα πάνω από 550.000 κλήσεις. Τι σημαίνει είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Ακριβώς. Αυτό με συγχωρείτε που σας διακόπτω, καταδεικνύει και την πραγματικότητα, τι ακριβώς υπάρχει στην ελληνική κοινωνία αυτή ακριβώς, τη στιγμή. Και είναι κάτι το οποίο, για το οποίο, αν θέλετε, δεν μιλούσαμε μέχρι σήμερα. Σήμερα όμως μπορούμε και μιλάμε και μπορούμε να πάρουμε αυτή την υπηρεσία που είναι δωρεάν. Είναι όλο το 24ωρο και βεβαίως απαντά σε ζητήματα και που αναφέραμε προηγουμένως, κατάθλιψης, μοναξιάς, σε ζητήματα διαχείρισης πένθους, άγχους και ζητήματα που αφορούν παιδιά και εφήβους. Μπορεί μια μητέρα να τηλεφωνήσει και να λάβει αντίστοιχη υποστήριξη και βεβαίως αν ένα παιδί ένα ενήλικα χρειάζεται ειδικότερη υποστήριξη, παραπομπή σε ένα κέντρο ψυχικής υγείας. Έχετε επιστήμονες που απαντούν στα τηλέφωνα αυτά? Είναι επιστήμονες οι οποίοι εργάζονται και για το Εγινήτιο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όσο και για τους φορείς ψυχοκοινωνικής υποστήριξης Αργό. Είναι ψυχολόγοι, διπλωματούχοι, επαγγελματίες, οι οποίοι δίνουν αυτές τις συμβουλές. Ερώτηση. Γιατί συνήθως συνέβαινε παλιότερα, τώρα δεν έχω επιχείρηση για να είμαι ειλικρινής, αλλά τηλεφωνείς σε μια δημόσια υπηρεσία και είσαι αρκετά στην αναμονή. Εδώ έχετε προσπαθήσει η αναμονή των πολιτών που θέλουν να τηλεφωνήσουν στο 10306 να είναι μικρή. Είναι πολύ μικρή αναμονή. Ξαναλέω ότι είναι 24 ώρες το 24ωρο που λειτουργεί και θέλω να υπογραμμίσω. Ένα κέντρο για όλη την Ελλάδα. Ακριβώς. Απαντούν σχεδόν 100 ψυχολόγοι
Και εκείνο το οποίο λαμβάνουμε είναι και κλήσεις που αφορούν, όπως είπα, παιδιά. Στην επιλογή 3 μπορεί κάποιος να πάρει υποστήριξη για ζητήματα που αφορούν τα παιδιά του, αλλά έχουμε ουσιαστικά εγκαθιδρύσει και ψυχολογική υποστήριξη για τους Ουκρανούς συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι πλέον μετανάστες στη χώρα μας και βρίσκονται εδώ εξαιτίας του άδικου πολέμου στην Ουκρανία. Και βεβαίως παίρνουν και αυτοί και ζητούν υποστήριξη και έχουμε απαντήσει σε πάνω από 600 δικές τους κλήσεις. Δηλαδή, οι επιστήμονες που είναι εκεί μιλάνε και άλλες γλώσσες. Μιλάνε Ουκρανικά, Αγγλικά και Ρωσικά. Έχετε προσλάβει και Ουκρανούς επιστήμονες, κύριε Υπουργέ? Έχουμε προσλάβει βεβαίως ανθρώπους οι οποίοι μιλούν την Ουκρανική γλώσσα και απαντούν στα ερωτήματα των πολιτών που καλούν. Διαβάζω εδώ ότι στο 10306 μπορούν να τηλεφωνήσουν συνάνθρωποι μας που έχουν θέματα κατάθλιψης, διαχείρισης άγχους, ενδοοικογενειακές διενέξεις, προβλήματα στην οικογένεια και διαχείριση πένθους. Βεβαίως. Είναι αυτά τα βασικά προβλήματα τα οποία ζητούν, στα οποία ζητούν απάντηση οι πολίτες όταν τηλεφωνούν και σε αυτά απαντά η γραμμή, ειδική ψυχολόγη και παράλληλα βοηθά και απαντά και σε ζητήματα που αφορούν την άνοια, δηλαδή το που βρίσκονται έτσι, οι δομές για την υποστήριξη ανθρώπων που έχουν άνοια και των φροντιστών τους και παραπέμπουν σε ειδικούς ψυχικής υγείας, σε ένα κέντρο ψυχικής υγείας από αυτά που λειτουργούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αν κάποιος το χρειάζεται, για να πάρει δηλαδή φαρμακευτική αγωγή ή άλλη συγκεκριμένη διάγνωση. Μάλιστα. Υπουργέ μου, να πάμε τώρα σε ένα άλλο, σε μια άλλη δραστηριότητα που κάνει το Υπουργείο σας και εσείς προσωπικά, και είναι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία. Τι είναι αυτό το Εθνικό Σχέδιο, έχει ξεκινήσει και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του? Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης είναι ένα σχέδιο το οποίο συντάχθηκε από μια Εθνική Επιτροπή Ψυχικής Υγείας, την οποία απαρτίζουν ειδικοί επιστήμονες, ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία, αλλά και εκπρόσωποι των ασθενών. Έχει σημασία να πούμε ότι και οι οικογένειες εκπροσωπούνται σε αυτήν την επιτροπή, οι οποίοι συνέταξαν αυτό το Εθνικό Σχέδιο, που ουσιαστικά έχει 10 άξονες. Και εκείνο το οποίο αναπτύσσει είναι το που θέλουμε να πάνε οι υπηρεσίες μας και σε ποιους τομείς θέλουμε να αγκαλιάσουν τα επόμενα 10 χρόνια. Το λέω αυτό γιατί όταν δημιουργήθηκε το χαρτοφυλάκιο, έγινε μια αξιολόγηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας από ένα ειδικό κλιμάκιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε συνεργασία με δικούς μας ειδικούς και διαπιστώσαμε πολλές ελλείψεις που σχετίζονται με την υποστήριξη παιδιών και εφήβων. Η χώρα είχε λίγες έως ελάχιστες παιδοψυχιατρικές κλίνες, κέντρα ψυχικής υγείας για την υποστήριξη παιδιών, κέντρα για την υποστήριξη της άνοιας. Γι' αυτό το λόγο κάναμε ένα σχεδιασμό, αυτό αποτυπώνεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, ο οποίος μιλά για τις δομές που θα αναπτυχθούν στη χώρα την επόμενη δεκαετία. Και αυτό ακριβώς το σχέδιο παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο το Δεκέμβριο, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και σήμερα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση στο gov.gr. Μπορεί οποιοδήποτε πολίτης να μπει, να καταθέσει τις απόψεις του και θα περάσει την έγκριση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής μετά τις 23 του μηνός Φεβρουαρίου. Υπουργέ, διαβάζω ότι ήδη αυτή τη στιγμή παρέχεται ψυχιατρική υποστήριξη, τηλεψυχιατρική, με ειδικές μονάδες που έχετε σε ακριτικά νησιά, μεταξύ αυτών στο Καστελόριζο, στο ακριτικό μας Καστελόριζο, στη Σίμη, με σκοπό σύντομα να επεκταθούν αυτές οι τηλεψυχιατρικές προσπάθειες που καταβάλλετε για να βοηθήσετε τους ανθρώπους και σε άλλα νησιά. Πράγματι, μέσα στην πανδημία έτσι καταλάβαμε όλοι πόσο σημαντικές είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες, δηλαδή να μπορεί κάποιος να πάρει υποστήριξη στην υγεία του και στα ζητήματα τα ψυχολογικά τα οποία μπορεί να έχει εξ αποστάσεως. Γι' αυτό το λόγο εμβληματικά εγκαταστήσαμε μια μονάδα τέτοια στο Καστελόριζο, η οποία παρέχει υποστήριξη εξ αποστάσεως τόσο στους κατοίκους εκεί, που είναι 400 περίπου τον αριθμό, όσο και στους ενστόλους μας, μπορούν και αυτοί να κάνουν χρήση. Και μέχρι σήμερα, αυτά τα σχεδόν 2 χρόνια λειτουργίας της, έχει υποστηρίξει πάνω από 280 έως 300 ανθρώπους, οι οποίοι βρέθηκαν εκεί, πήραν αυτή την υποστήριξη με ψηφιακό τρόπο, με ραντεβού που έκλεισαν και μίλησαν με έναν ειδικό ψυχικής υγείας και μάλιστα συνταγογραφεί το κέντρο εκεί, το κέντρο ψυχικής υγείας και δίνει και πιστοποιητικά. Φανταστείτε ότι αν κάποιος ήθελε οποιαδήποτε τέτοια υπηρεσία θα έπρεπε να ταξιδέψει 4 ώρες για να φτάσει στη Ρόδο. Έχει ανταπόκριση.
Έχει, πράγματι. Είστε ικανοποιημένοι, είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί το να λάβουν 280 άνθρωποι σχεδόν μέσα σε 2 χρόνια αυτή την υπηρεσία, γιατί τόσα ήταν τα ραντεβού τα οποία κλείστηκαν, μπορώ να σας πω ότι μας δίνει κουράγιο για να, ας το πούμε έτσι, εγκαθιδρύσουμε και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα, δείχνοντας την κατεύθυνση που πρέπει να πάμε ως Υπουργείο Υγείας σε ψηφιακές υπηρεσίες. Να ρωτήσω, κάποιος έχει μία πάθηση και τον εξετάζουν οι γιατροί από μακριά. Είτε με διαμέσου τηλεφώνου, ξανά έχετε Skype ή οτιδήποτε άλλο, πώς βλέπετε τον κόσμο. Μπορεί να το χορηγήσει και ένας γιατρός από μακριά κάποια ειδική συνταγή σε αυτές τις περιπτώσεις? Αυτό το κέντρο που έχουμε δημιουργήσει, ναι, και το κέντρο μας στη ΣΥΜΗ χορηγεί συνταγογραφή. Αντί να πάει σε γιατρό από μακριά, το δίνουμε, ας πούμε. Του δίνει συνταγογράφηση, άρα με την άλλη συνταγογράφηση που έχουμε εγκαθιδρύσει στο Υπουργείο Υγείας, μπορεί να το πάρει στο κινητό του και στη συνέχεια μπορεί να λάβει και πιστοποιητικό αν χρειαστεί. Να πάμε λίγο και σε μια συνεργασία που κάνετε με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ένα πρόγραμμα που είναι η πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα, κύριε Υπουργέ? Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εντάσσεται στην υποστήριξη που δίνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ζητήματα υγείας. Ονομάζεται Πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και με αυτό το πρόγραμμα διασυνδέονται πανεπιστημιακά μας νοσοκομεία σε όλη τη χώρα και ειδικοί ψυχίατροι, παιδοψυχίατροι, αλλά και κοινωνική λειτουργία και εκπαιδευτική, και μπορούν να παράσχουν υποστήριξη κατά τόπους και να εκδώσουν καλές πρακτικές για το πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε ένα περιστατικό. Το λέω αυτό γιατί παίρνουμε και υποστηριζόμαστε από ένα πολύ σημαντικό ίδρυμα των ΗΠΑ, το Child Mind Institute της Νέας Υόρκης. Αξιοποιούμε τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για να δημιουργήσουμε αυτό το πρόγραμμα για την υποστήριξη παιδιών και εφήβων, γιατί είδαμε ότι τα παιδιά ήταν τα πιο ευάλωτα στην ψυχική τους υγεία μέσα στην πανδημία. Ευελπιστούμε λοιπόν σε αυτό το πρόγραμμα που θα έχει διάρκεια 5 ετών να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε, όπως είπα, τις καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση των περιστατικών σε όλη την Ελλάδα, πρωτόκολλα διαχείριση των περιστατικών και επίσης φυσικά να συνεχίσουμε το πρόγραμμα με πόρους του ελληνικού δημοσίου μετά το πέρας της πενταετίας. Πόσα παιδιά υποστηρίζετε με αυτό το πρόγραμμα? Με αυτό το πρόγραμμα προβλέπεται να υποστηριχτούν πολλά παιδιά. Αρχής γενομένης τώρα έχουν ξεκινήσει και έχουν υποστηριχτεί περίπου 300 παιδιά στην πιλωτική του φάση. Ακόμα μεγάλος να φανταστείτε αριθμός. Ότι είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Να φανταστείτε ότι το πρόγραμμα έχει διάρκεια ζωής μόλις λίγους μήνες. Ευελπιστούμε λοιπόν στην πενταετία να δώσουμε υποστήριξη σε πολύ περισσότερα παιδιά. Και το κόστος καλύπτεται όλο από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος? Ακριβώς. Είναι 15 εκατομμύρια ευρώ για 5 χρόνια και στη συνέχεια βεβαίως θα υποστηριχτεί από το ελληνικό δημόσιο. Υπουργέ, κάνετε πάρα πολλά. Πριν πάμε λίγο και στο προσωπικό και στο τι ετοιμάζετε και από πού βρίσκετε τα χρήματα, αν υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα ή όχι, θέλω να πάμε λίγο και σε μια συνεργασία που κάνετε με το Αιγινήτιο Πανεπιστήμιο, με το Αιγινήτιο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου εκεί ολοκληρώνεται μια παρέμβαση ψυχογυριατρικής υποστήριξης. Πράγματι, όπως είπαμε προηγουμένως, τα ζητήματα που αφορούν την άνοια, ειδικά όσων μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές, σε χωριά των νησιών μας ή σε ορεινά χωριά, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Και γι' αυτό το λόγο δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα με το Αιγινήτιο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και αυτό του Ρίου, ούτως ώστε να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και ανθρώπους που μένουν μόνοι τους σε απομακρυσμένα νησιά και σε μικρά χωριά της Τίνου, της Άνδρου και της Σύρου, αλλά και εσωτερικά στον Εύρο και στην Ξάνθη και βεβαίως σε ορεινά χωριά της Αχαΐας. Ήδη έχουν υποστηριχτεί περίπου στους 10 μήνες λειτουργίας του πάνω από 450 άνθρωποι που ζουν μόνοι τους, με κινητές μονάδες οι οποίες τους επισκέπτονται και σε συνεργασία με τα κατατόπους κέντρα υγείας δίνεται υποστήριξη ούτως ώστε να προλάβει κάποιος την άνοια και την κατάθλιψη. Αυτό όπως διαβάζω και όπως είπατε και εσείς είναι κυρίως για ανθρώπους από μακρυσμένων περιοχών. Ακριβώς. Της ακριτικής Ελλάδας. Της ακριτικής Ελλάδας είναι που πολύ μένουν καλό μόνοι αυτό. Τους, γιατί ξέρετε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συνανθρώπων μας στις τρίτες ηλικίες μένουν μόνοι τους. Όταν μένεις μόνος σου, όλα τα ζητήματα που αφορούν και στην άνοια
και στην κατάθλιψη επιτείνονται. Άρα, αν έχει κάποιος υποστήριξη στο σπίτι του με μια κινητή μονάδα, είναι το ζητούμενο αυτού του προγράμματος, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βρούμε και αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση σε κεντρικές υπηρεσίες υγείας και ειδικά ψυχικής υγείας. Κυρία Ράπτη, είμαστε σε ένα μικρό διάστημα πριν από τις εκλογές. Οι παροχές που κάνει η κυβέρνηση είναι καλές, όλες οι παροχές είναι δεκτές από οποιαδήποτε κυβέρνηση, το ξέρετε εσείς, ο κόσμος πάντα έχει ανάγκες. Όλοι μας έχουμε ανάγκες μάλλον. Όμως πείτε μου λίγο εσείς για το εσείς σχεδιάζετε κάποιες ενισχύσεις και σε προσωπικό, γιατί είδαμε τι έγινε και στην πανδημία με τους νοσηλευτές που δεν θέλουν να εμβολιαστούν, οι οποίοι επανήλθαν με δικαστικές αποφάσεις και γενικά ένα ραλούμ που έγινε. Αλλά τώρα φύγαμε από την πανδημία, πάμε σε μια άλλη εποχή. Εσείς διαβάζω ότι ετοιμάζετε να προσλάβετε προσωπικό, να κάνετε καινούργιες κλίνες. Για πείτε μας. Πράγματι, καταρχήν έχουμε δημιουργήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας καινούργιες παιδοψυχιατρικές κλίνες και στο νοσοκομείο της Νίκαιας Αγία Βαρβάρα. Για εφήβους από 14 έως 16 ετών. Βεβαίως στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο δημιουργήσαμε την πρώτη κλινική για διατροφικές διαταραχές του ΕΣΥ, ούτως ώστε να υποστηρίζονται όχι μόνο οι έφηβοι, οι οποίοι πάσχουν από μια διατροφική διαταραχή, η ανορεξία όπως λέμε, η πολυφαγία, αλλά και μεγαλύτεροι συμπολίτες μας, και βεβαίως ενισχύσαμε σε παιδοψυχιατρικές κλίνες και το νοσοκομείο, το Καραμανδάνιο της Πάτρας και το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και πολλά άλλα νοσοκομεία. Πέραν όμως αυτού και των προσλήψεων σε προσωπικό που έχουμε ξεκινήσει και υλοποιούμε μαζί βεβαίως με τη δημιουργία των κλινών, χρησιμοποιήσαμε πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είμαστε από τους πρώτους που απορρόφησαν πόρους από αυτό το σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο που έφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση αμέσως μετά την πανδημία για να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δημιουργούμε καινούργιες δομές ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα μετά από μια διαγωνιστική διαδικασία. Πόσα χρήματα έρχονται, Υπουργέ μου? Είναι 56 εκατομμύρια τα οποία έχουν ενταχθεί για την ενίσχυση της ψυχικής υγείας. Ήδη έχουμε 54 καινούργιες δομές οι οποίες έχουν λάβει άδεια λειτουργίας, είτε είναι κέντρα για την υποστήριξη. Πού βρίσκονται αυτές οι δομές, Είναι σε όλη την Ελλάδα, ειδικά σε περιοχές που δεν υπήρχαν τέτοιες δομές. Για παράδειγμα, ένα κέντρο υποστήριξης για την Άνοια θα γίνει στην Άρτα. Άλλα κέντρα για την υποστήριξη παιδιών και φίβων έχουμε στη Μεσσηνία που δεν είχαμε. Και βεβαίως στην Πελοπόννησο, στη Βόρεια Ελλάδα και το καθεξής. Ο χάρτης αυτός θα αναρτηθεί στο Υπουργείο Υγείας. Οι 56 αυτές δομές πρόκειται να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους μέσα στο επόμενο δίμηνο. Θα κάνουμε και τα εγγένεια και θα χαρούμε σε ένα από αυτά να έχουμε και το σταθμό σας κοντά μας, ούτως ώστε να μιλήσουμε για την ψυχική υγεία και φυσικά να φύγουμε από το στίγμα. Γιατί ξέρετε, το να μιλάς σήμερα για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας είναι ένα μεγάλο κέρδος, από την άποψη ότι μπορεί ο πολίτης να μην φοβάται, να μην τρέπεται, είτε είναι σε μια μικρή κλειστή κοινωνία και έχει ανάγκη από την υποστήριξη της ψυχικής του υγείας, είτε είναι σε μια μεγαλύτερη. Πάντως, Υπουργέ, εγώ αυτό το έργο που κάνετε εσείς για την ψυχική υγεία δεν το έβλεπα να γίνεται σε παλιότερες, ας πούμε, παλαιότερων κυβερνήσεων στα αντίστοιχα υπουργεία. Νομίζω ότι τώρα δώσατε μια ιδιαίτερη όθηση αυτά τα χρόνια και λόγω των καταστάσεων που ζούμε. Νομίζω ότι παγκοσμίως η πανδημία έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για την ψυχική υγεία. Και στην Αθήνα υπογράψαμε τη διακήρυξη των Αθηνών με την οποία 53 κράτη-μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας συμφώνησαν εδώ ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας στα κράτη-μέλη αυτά. Και εκείνο που ήταν επίσης καταφανές ήταν, και γι' αυτό δημιουργήθηκε το χαρτοφυλάκιο, ότι όταν επενδύουμε στην ψυχική υγεία, τότε επενδύουμε και στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα και βεβαίως σε καλύτερες συνθήκες για να μεγαλώσουν αύριο τα παιδιά μας. Αν θέλετε, για μένα το πιο σημαντικό, το κέρδος από την δύσκολη περίοδο της πανδημίας ήταν ότι καταλάβουμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τα παιδιά μας. Και πέρα από τα παιδιά και τους ηλικιωμένους, γιατί έχουμε πάρα πολλούς ηλικιωμένους και ειδικά τα γεροκομεία, Υπουργέ, βλέπετε τι γίνεται. Σαφώς, όπως λέτε σωστά, οι ηλικιωμένοι είναι μια πολύ μεγάλη ηλικιακή κατηγορία. Η χώρα μας δυστυχώς γυράσκει, είναι η δεύτερη στην Ευρώπη σε πληθυσμό που γυράσκει, άρα τα αμέσως επόμενα χρόνια θα αναζητηθούν από τους συμπολίτες μας και θα πρέπει να μπορούμε να παράσχουμε υπηρεσίες υγείας και ψυχικής υγείας για την τρίτη ηλικία. Προετοιμαζόμαστε. Προετοιμαζόμαστε ακριβώς.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Νομίζω ότι όπως και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών το έχει θέσει, η ψυχική υγεία είναι ένας από τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών και νομίζω ότι η συνεργασία όλων, και μιλώ όχι μόνο για το κεντρικό κράτος και το Υπουργείο Υγείας, αλλά και η συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και με την Εκκλησία μας, είναι πάρα πολύ σημαντική. Δώσαμε τη δυνατότητα με ειδική νομοθεσία να μπορέσουμε να βάλουμε όλους αυτούς τους φορείς να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν νέες δομές που κατά τόπους απαντούν και δίνουν λύσεις στα ζητήματα που έχουν ανάγκη οι πολίτες. Υπουργέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία, για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπατε, γιατί η ψυχική υγεία νομίζω είναι το α και το ω. Είναι εξίσου σημαντική. Αν δεν είσαι καλά, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Αν δεν είσαι καλά, δεν μπορείς πραγματικά ούτε να εργαστείς, ούτε να ερωτευτείς σήμερα που είναι τέτοια μέρα, ούτε βεβαίως να μπορέσεις να δώσεις υποστήριξη στα παιδιά σου, αλλά και στους ηλικιωμένους σου. Έτσι είναι, Υπουργέ μου, και εγώ σας ευχαριστώ, γιατί πραγματικά συζητήσαμε για ένα πολύ ενδιαφέρον τομέα που είναι η ψυχική υγεία του κάθε ανθρώπου. Το βασικότερο για μένα απ' όλα. Να ευχηθώ καλή δύναμη στην προσπάθεια που κάνετε και να κάνετε πράγματα, γιατί είναι για το καλό όλων μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Κυρίες και κύριοι, αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα μας είπε η Υφυπουργός Υγείας, η κυρία Ζωή Ράπτη. Εμείς πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εάν αυτές οι εικόνες σας είναι γνωστές, τότε σίγουρα χρειάζεστε την One Touch, το προϊόν επανάσταση στον χώρο της περιποίησης. Ένα είναι το σίγουρο. Εάν δεν την έχετε, σίγουρα την χρειάζεστε. Η One Touch μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο άνετα τόσο για κούρεμα όσο και για ξύρισμα. Πείτε τέλος στα κοψίματα και τους ερεθισμούς. Πείτε τέλος στα ασύμετρα ξυρίσματα και κουρέματα. Η One Touch θα είναι πάντα εκεί για να σας προσφέρει το ιδανικό αποτέλεσμα. Θέλετε επαγγελματικό αποτέλεσμα από το χώρο σας? Θέλετε το κούρεμα ή το ξύρισμα να μοιάζει παιχνιδάκι? Τότε η One Touch είναι εδώ για να σας δώσει τη λύση. Περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές κεφαλές για να έχετε τον απόλυτο έλεγχο στην περιποίησή σας και να προσαρμόζετε το κούρεμα ή το ξύρισμα στο ύψος που ακριβώς θέλετε. Πετύχετε το δικό σας μοναδικό στυλ εύκολα και γρήγορα με την One Touch. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε το ίδιο εύκολα και σε όλο το σώμα. Κάντε ένα μεγάλο δώρο σε εσάς, τον σύντροφό σας, τον φίλο σας. Καλέστε τώρα στο 211-853-63 και κάντε δική σας την One Touch σε τιμή έκπληξη. Με μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά. Μαζί θα παραλάβετε εντελώς δωρεάν 3 κεφαλές αξίας 10 ευρώ.